Celebrity Kikeri από το κομμωτήρια Τέλης Κικερής και μαζί μου σήμερα είναι η Φωτεινή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μου. Κι εγώ. Γιατί θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ hot θέμα που αγαπάνε όλες οι γυναίκες, να πω. Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών αγαπάει τον μπαλαγιάζ. Σωστά. Μπαλαγιάζ λοιπόν. Τι είναι μπαλαγιάζ? Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Το μπαλαγιάζ είναι μια τεχνική ξανοίγματος ελεύθερη στον αέρα. Δεν χρησιμοποιούμε αλουμινόχαρτο. Μια τεχνική που μπορεί να μας δώσει έντονα αποτελέσματα, αλλά και πολύ φυσικά. Τι θα δούμε τη χρονιά που διανύουμε τώρα? Θα δούμε φυσικά ξανοίγματα, φυσικές αντιθέσεις. Πολύ ωραία, Φωτεινή. Άρα λοιπόν, όχι έντονες αντιθέσεις, πιο φυσικές αποχρώσεις, σωστά? Σωστά. Ψυχρές ή ζεστές? Σίγουρα κυριαρχεί η ψυχρή απόχρωση, όμως εμείς κινούμαστε ανάλογα και με την χρωματολογία της κάθε πελάτησας. Τι ταιριάζει πιο σωστά στην κάθε πελάτησα. Τέλεια. Έχω και άλλη μία ερώτηση να σου κάνω. Μπαλαγιάζ και contouring. Θα ήθελα να μου πεις αν αυτά τα δύο παντρεύονται, αν κάπου τα βρίσκουμε μαζί, και βέβαια να πω εδώ, μιλώντας για contouring, τι εννοώ. Το contouring ήρθε πολλά χρόνια πριν και μας το πρωτοπαρουσίασε σε όλους η Kim Kardashian, σωστά? Πολύ σωστά. Φωτοσκιάσεις προσώπου, το παρουσίασε η Kim Kardashian δείχνοντάς μας τι μπορούμε να τονίσουμε μέσα από το μακιγιάζ και τι μπορούμε να κρύψουμε όσον αφορά τις γωνίες. Και ερχόμαστε κι εμείς με τον μπαλαγιάζ να δημιουργήσουμε φωτοσκιάσεις. Ναι, όχι, πώς παντρεύονται αυτά τα δύο? Το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό. Θα δημιουργήσουμε φωτοσκιάσεις όταν θέλουμε να τονίσουμε ή και να κρύψουμε κάποιες λεπτομέρειες του προσώπου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι σου έχω. Θέλω να μου αναφέρεις 4 σχήματα προσώπου που τα συναντάμε πιο συχνά. 4 σχήματα προσώπου, λοιπόν. Και θα σου πω και τι το θέλω. Οβάλ. Ναι. Στρογγυλό. Ναι. Τετράγωνο και τρίγωνο. Πολύ ωραία. Και να μου πεις πώς χρησιμοποιούμε τον μπαλαγιάζ ως τεχνική σε κάθε σχήμα προσώπου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις φωτοσκιάσεις που είπες. Να ξεκινήσουμε με το οβάλι. Το πιο ιδανικό πρόσωπο για όλες τις γυναίκες. Τέλεια. Να πω λοιπόν εγώ τώρα εδώ, γιατί δεν μπορώ να μην το πω, ότι ο οβάλι σχήμα προσώπου έχει Kim Kardashian, γιατί είναι σε όλους μας γνωστό. Σωστά. Τι κάνουμε με το οβάλι πρόσωπο σε ό,τι αφορά στο μπαλαγιάζ? Στο οβάλι μπορούμε να δημιουργήσουμε το πιο ωραίο μπαλαγιάζ, να δημιουργήσουμε ελεύθερα, χωρίς να μας προβληματίζει αν θέλουμε να σκιάσουμε χαρακτηριστικά ή να τονίσουμε. Σίγουρα θα αποφεύγαμε λοιπόν τις αντάβιες. Γιατί θα αποφεύγουμε τις αντάβιες? Θα αποφεύγαμε τις αντάβιες γιατί δεν θέλουμε να επιμικρύνουμε άλλο το πρόσωπο. Επόμενο σχήμα προσώπου που θα ήθελες να πούμε είναι το... Πούμε το τετράγωνο. Να πούμε το τετράγωνο. Α, περίμενε όμως γιατί το έχω εδώ τώρα και θα πω εγώ. Τετράγωνο σχήμα προσώπου έχει σίγουρα η Sarah Jessica Parker που μου αρέσει πάρα πολύ. Σωστά. Σωστά. Έντονη προσωπικότητα, έντονα ζυγωματικά, έντονες γωνίες. Όλα έντονα. Και άλλη μια ηθοποιός μου έρχεται εμένα στο μυαλό που έχει τετράγωνο σχήμα προσώπου και μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να την πω. Για πες την. Η Sandra Bullock. Τετράγωνο, δεν πολύ έχει. Πολύ σωστά. Τετράγωνο έχει. Πάρα πολύ ωραία. Τετράγωνο σχήμα προσώπου. Τετράγωνο σχήμα. Έχουμε λοιπόν έντονα ζυγωματικά τα οποία θα πρέπει να σκιάσουμε. Θέλουμε μαλλιά μακριά, να δημιουργεί φυσικό μήκος, κίνηση. Θέλουμε μαλλιά που θα αντανακλούν το φως. Από το ύψος του πηγουνιού και κάτω θα δημιουργούσαμε ένα πολύ ωραίο μπαλαγιάζ. Όποιο σχήμα προσώπου και αν έχουμε μπροστά μας και πάνω στο οποίο δημιουργούμε, προσπαθούμε να το φέρουμε πιο κοντά στο βαλ που είναι και το ιδανικό σχήμα προσώπου. Σωστό. Βάσει αυτού λοιπόν, όταν λες ότι δημιουργούμε φωτοσκιάσεις στα ζυγωματικά για να μην είναι τόσο έντονα, άρα λοιπόν κατευθείαν έρχεται στο μυαλό μου ότι το τετράγωνο πρόσωπο προσπαθούμε να το κάνουμε οβάλ. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο σχήμα προσώπου, το στρογγυλό. Στρογγυλό. Δώσαμε ένα παράδειγμα μιας γυναίκας που έχει στρογγυλό σχήμα προσώπου. Αγαπημένη μας Miranda Kerr. Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση έχω να σου κάνω εγώ τώρα. Σελένα Γκόμες, που είναι κούκλα. Και η Miranda Kerr βέβαια είναι κούκλα κι αυτή, αλλά αντίστοιχα και η Σελένα Γκόμες. Έχει στρογγυλό σχήμα προσώπου κι αυτή, δεν έχει? Δεν έχει γωνίες. Και οι δύο, και οι δύο. Και οι δύο. Ωραία. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Στο στρογγυλό πρόσωπο χρειαζόμαστε contouring. Πρέπει να επιμικρύνουμε το πρόσωπο, καθώς δεν υπάρχουν γωνίες. Πρέπει να δώσουμε φωτεινότητα κάτω από το ύψος του πηγουνιού,
Άρα λοιπόν, ένα tips θα ήταν να έχουμε λίγο μήκος στα μαλλιά μας, ασυμμετρίες για να δημιουργήσουν γωνίες. Σκουραίνουμε λίγο στο ύψος των ζυγωματικών και ανοίγουμε προς τα κάτω. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τελευταίο σχήμα προσώπου για σήμερα είναι το τριγωνικό. Τριγωνικό σχήμα προσώπου έχει η Victoria Beckham. Σωστά. Σωστά. Πολύ και ωραία. Εσύ. Κι εγώ. Τρελάθηκες μου φαίνεται. Όχι, εγώ θα μου λες ότι έχω βάλει. Ανεξάρτητα τι έχω, πες μου ότι έχω βάλει να χαίρομαι. Δύσκολο σχήμα αυτό. Το συναντάμε σε δύο εκδοχές. Για πες. Το κανονικό τρίγωνο. Ναι. Που έχει φαρδί, πηγούνι, στενό μέτωπο. Και η δεύτερη εκδοχή είναι φαρδί, μέτωπο, στενό πηγούνι. Και βλέπουμε και τα σωλονόημα. Άρα λοιπόν, να υποθέσω ότι είμαι στην δεύτερη εκδοχή. Πολύ σωστά. Όσο και δεν θέλω να το παραδεχτώ. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε το εξής. Στενό μέτωπο, φαρδί πηγούνι. Τι κάνουμε? Θα δώσουμε φως και ένταση στο πάνω μέρος. Ναι. Θα σκιάσουμε το κάτω μέρος γιατί θέλουμε να δείξει πιο λεπτό. Θέλουμε να σβήσουμε τις ατέλειές μας. Και στη δεύτερη εκδοχή, όπου είναι φαρδί το μέτωπο και στενό το πηγούνι, πώς κινούμαστε τεχνικά? Θα σκιάσουμε το πάνω μέρος για να το λεπτύνουμε. Από το ύψος των ζυγωματικών και κάτω θα κάνουμε μπαλαιγιάζ για να δώσουμε φωτεινότητα. Καλή ώρα! Καλή ώρα, ναι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτά. Φωτεινή, χάρηκα πάρα πολύ που έτσι μπορέσαμε να τα πούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Για ένα τόσο ωραίο θέμα που αγαπούν πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρούμε πάρα πολύ να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και like στο βίντεο. Πολλά like. Θα σας δούμε στο επόμενο. Ναι. Γεια σας! Γεια σας!